Η Δαμάστα φιλοξενεί τον ΠΟΑ στον ημιτελικό του κυπέλου Ε, ένα αγώνα αφιερωμένο στο χαμόγελο του παιδιού. Μαζί οι δύο ομάδε με ένα πανό εκφράζουν τη στήριξή του στο χαμόγελο του παιδιού. Στο γήπεδο υπάρχει η κινητή μονάδα στήριξη για το χαμόγελο του παιδιού. Η Δαμάστα είναι ο επίσημο πρεσβευτή στην Κρήτη, όπω υπάρχει και παζάρι με πασχαλινά είδη. Και μια ιδιαίτερη στιγμή, οι ποδοσφαιριστές της Δαμάστας στο σωματείο τιμούν τον Δημήτρη Σαρή, τον αρχηγό, με μια φανέλα και μια πλακέτα. 15 λεπτό στο μάτσο, καρδιέτο το σούτ, ο Μαργαρίτης θα απομακρύνει. Ξανά ο Πόα στην επίθεση, ο Καϊμακαμούδης θα μείνει όρθιος, θα σουτάρει μόλις άω την μπάλα. Νέα καλή στιγμή για τον Πόα. Εδώ η Δαμάστα που στέκεται πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Ο Τσαΐνης θα ανοίξει αριστερά στον Μπάμπη Μαρκάκη. Επικίνδυνα το γύρισμα Μανουσάκης. Πατινιώτης θα βγάλει την σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι ξεπαπαδάκης. Εντυπωσιακά ο Μαργαρίτης σε κόρνερ. Δεύτερο ημίχρονο τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο out. Ο Τσαΐνης εκεί βρίσκεται στο έδαφος. Ο Πέτρος Τσαΐνης ζητούν πέναλτι. Όμως αντίθετα θα δει κίτρινη κάρτα από τον κύριο Βισκαδούρο, επιθετικός της Δαμάστας. Θα εκτελεστεί το κόρνερ από τον Κερμενίδη, Κεντριστάκης από κοντά, ούτε μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς. Πατινιώτης θα πατήσει περιοχή, θα πέσει. Εδώ σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Βισκαδούρος. Θα δώσει κίτρινη κάρτα στον Πατινιώτη για αυτή την φάση. Ο Πόπο έχει ανεβάσει στροφές δεύτερο ημίχρονο. Καρλίτο, γύρισμα, ξεπαπαδάκης από κοντά, ούτε καλή στιγμή. 65 λεπτό, Μαρκάκης θα γυρίσει, θα γίνει η σέντρα προς την περιοχή. Θα κοντράρει μπάλα, ζητούν πέναλτι για χέρι οι γηπεδούχοι. Έχουμε μπει στο 70 λεπτό με τον Καρβελά να περνάει ωραία. Χάνει την μπάλα εκεί για την Δαμάστα και από κοντά ο Ξυλούρης. Εύκολα θα κάνει το 0-1 ο νεαρός Ξυλούρης. 3 λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι ως αλλαγή σκοράρει. 72 λεπτό θα γίνει η σέντρα για Γιαλιτάκη, δεύτερο δοκάρι, γκολ 1-1 για την Δαμάστα. Με τον Γιάννη Γιαλιτάκη δεν πανηγυρίζει, σέβεται ότι πέρυσι είχε αγωνιστεί στον ΠΟΑ, είχε φορέσει τη φανέλα του ΠΟΑ. Εδώ ξαναβάζει τη Δαμάστα στο παιχνίδι της πρόκρισης, πανηγυρισμοί και στην κερκίδα. 25 λεπτό, Ξεπαπαδάκης περνάει όλη την άμυνα της Δαμάστας και κάνει το 1-2 εδώ. Με τον Ξεπαπαδάκη ο Πόας σφραγίζει την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου Ε. Προηγείται 1-2 λίγο πριν ολοκληρωθεί το μάτς. 90 λεπτό Ξυλούρης θα επιχειρήσει από μακριά και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Το τρίτο γκολ του Πόα είναι και το ομορφότερο στο παιχνίδι. 1-3 για τον Πόα. Ξυλούρης πρωταγωνιστής στα τελευταία λεπτά. Μπήκε ως αλλαγή στο μάτς και άλλαξε τη ροή του αγώνα. Το μάτς έχει τελειώσει, όμορφες στιγμές. Και εδώ η πιο όμορφη στιγμή, οι παίκτες της Δαμάστας κάνουν αψίδα και χειροκροτούν τους παίκτες του ΠΟΑ. Μια εικόνα πολιτισμού, μια εικόνα που μιλάει από μόνη της.